Η στάση από την Βρετανική αρχή ήταν προφασιζόμενη παλιότερα γεγονότα βίας και ουσιαστικά αδιαφορώνταν και ουσιαστικά αδιαφορώντας δεν θα κατέβει και δεν θα συζητήσει με τους φοιτητές για τα ζητήματα που βάλαμε και για αυτούς που δεν πήραν στις εστίες που πήραν 270 άτομα και η εικόνα είναι ότι έχουν αφήσει γύρω στα 300 με 350 έξω για άλλη μια χρονιά δεν πήρε κάποια ουσιαστική δέσμευση όπως και για το παράνομο και καταχρηστικό ζήτημα που ζητάει λεφτά από τους φοιτητές για να δώσουν το κλειδί υποτίθεται με ένα συμβολικό ποσό που ποικίλει που δεν ξέρουμε και δεν υπάρχει σε κανένα κανονισμό, είπε γενικόλογα ότι και αυτός διαφωνεί. Γενικά η στάση της Βρετανικής Αρχής εμείς την θεωρούμε απαράδεκτη και γιατί δεν κατέβηκε να συζητήσει με το σύνολο των φοιτητών και γιατί ουσιαστικά για άλλη μια φορά δεν δεσμεύτηκε τι μέτρα θα πάρει. Εμείς σαν Σύλλογος Υποτρόφων θα συνεχίσουμε, αύριο θα δώσουμε το δυναμικό παρόν στην απεργία που έχει κηρυχτεί και από εκεί και πέρα, μέσα από τη Γενική μας Συνέλευση που έχει οριστεί, θα κινητοποιηθούμε έτσι ώστε να πιέσουμε για να λυθούν τα ζητήματά μας. Η Γραμματεία των Εστιών, σε συνεργασία με την Βρετανία και τον Ινεβεβίν, αρνούνται να δώσουν δωμάτιο στους δικαιούχους αν δεν καταβάλουν ένα συγκεκριμένο ποσό. Αυτό το ποσό στη δική μου περίπτωση ήταν 40 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουν ζητηθεί περισσότερα χρήματα. Η Γραμματεία η ίδια παραδέχτηκε ότι αυτά τα χρήματα δεν χρησιμοποιούνται για την επισκευή για τυχόν βλάβη στις εστίες, αλλά είναι άγνωστο το που καταλήγουν. Μάλιστα, όταν εγώ τους πίεσα αρκετά και τους είπα ότι δεν μπορώ να δώσω αυτά τα χρήματα, γιατί δεν έχω την οικονομική άνεση και ότι είναι παράνομο να ζητάνε από δικαιούχους για δωμάτιο αυτά τα λεφτά, μου είπανε ότι μπορώ να κάνω μία αίτηση με την οποία θα μπορώ να απαλλαγώ από αυτό το ποσό. Όταν εγώ τους ρώτησα αν μπορούν αυτή την αίτηση να την προωθήσουν και στους υπόλοιπους δικαιούχους, αυτοί μου απάντησαν ότι αυτό ισχύει μόνο για εμένα ατομικά και ότι δεν γίνεται να προωθηθεί σε όλους τους δικαιούχους. Εμείς απαιτούμε να σταματήσει τώρα η ζήτηση από τους δικαιούχους για δωμάτιο στις εστίες αντιτίμου από τους φοιτητές και να δοθούν πίσω τα χρήματα από όσους έχουν ήδη δώσει αυτό το ποσό.